Αφήνει κλειστή. 30 πηδάει, 50. Πέρασαν 30 χρόνια να σας δούμε ξανά μαζί σαν πλήρωμα με τα αυτοκίνητα που γράψατε ιστορία. Τώρα, μέσα σε 2 χρόνια, σας βλέπουμε ξανά μαζί σε ένα Ford Fiesta Rally 3. Τι συμβαίνει? Κοίταξε να δεις, τυχαίο είναι το γεγονός. Κάναμε πριν από 2 χρόνια μια έτσι επανασύνδεση με τα αγωνιστικά τα παλιά. Reunion το λες, ναι, ναι. Νομίζω. Όπως θες. Και επειδή ξεκινάει η Cyclone, μια καινούργια ομάδα αγωνιστική που θα είναι κάτω από το Traction Rally Team, είπα και εγώ να οδηγήσω, να εγκαινιάσω μάλλον το πρώτο αυτοκίνητο αγωνιστικό Ford Rally 3 που θα τρέχει η Cyclone με το Traction Rally Team που ξεκινάει και αυτό φέτος. Κρατιαζόμαστε. Μέτρια δεξιά κλειστή φυλαγμένη, σε ανοιχτή αριστερή. Cyclone σήμερα, Cyclone και την τελευταία φορά που βρεθήκατε μαζί, αρχές 93, μπλε χρώματα τότε, η Lancia, η Deltona, η τελευταία. Τι συναισθήματα γεννά το όνομα, τα λογότυπα της Cyclone, τα χρώματα μετά από τόσα χρόνια? Βγάζει μνήμες σίγουρα, βγάζει μνήμες, ευτυχώς είμαστε ακόμα εδώ. Ξεθάψαμε τις παλιές φόρμες και εντυπωσιακό είναι ότι χωράμε ακόμα μέσα. Εσύ με 3 εγκυμοσύνες, εγώ με 2. Ναι, εντάξει. Τα διαχειριστήκαμε τα κιλά. Okay. Και νομίζω ότι εντάξει, το τελευταίο αγώνας ήταν με τη Cyclone, τώρα ξεκινάει πάλι Cyclone. Είναι μια ιστορία κοντά 40 χρόνια που είναι η Cyclone στον χώρο των λιπαντικών. Έχει καθιερωθεί πλέον σαν μια μεγάλη εταιρεία και νομίζω ότι ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια για τα επόμενα χρόνια με άλλα δεδομένα. Σε ανοιχτή δεξιά, αριθμή εδώ. Σε ανοιχτή δεξιά, φυλαγμένη. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο αυτοκίνητο που μόλις οδήγησες? Κοίταξε, μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ότι είναι λίγο αργό σχετικά. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο για να μάθεις να οδηγάς τετρακίνητο αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που είναι πια τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι καλές αναρτήσεις, καλά φρένα, λίγο χαμηλότερη υποδύναμη από αυτά που είχα συνηθίσει. Αλλά ένα πολύ αξιοπρεπές και όμορφο αυτοκίνητο να οδηγάς. 30 χάνεται, 20 έρχονται γρήγορα. Φουρκιά τα δεξιά, το χειρόφρονο απότομα θέλει. Αλλά μην έξω, 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 μην ρίξουμε μια τούπα. Έξω, 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 έξω. Εδώ είσαι. Μπράβο, αυτό είσαι, μπράβο, πάμε. Πόσο διαφορετική είναι η αίσθηση ενός σημερινού Rally 3 σε σύγκριση με τα παλιότερα και πιο δυνατά τετρακίνητα όπως ήταν η Lancia Integrale? Ή το Quattro. Και δεν μπορώ να σου το πω γιατί οδήγησα πολύ λίγο. Εύκολο είναι στην διαχείρισή του. Έχει ορισμένες δυσκολίες, πιστεύω, όταν πιάνεις πολλά χιλιόμετρα, γιατί αρχίζει και δεν έχει αρκετή δύναμη για να σε κρατήσει το δρόμο, αν συμβεί κάτι. Κατά τα άλλα, είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο για να οδηγάει οποιοδήποτε θέλει να ξεκινήσει, οποιοδήποτε θέλει να γυρίσει πίσω σαν χόμπι και όποιος θέλει να τρέχει αγώνες. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που θα κάνει τους αγώνες, θα το ευχαριστηθεί και θα κάνει έναν ξεκούραστο και όμορφο αγώνα. Επομένως, καθώς πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερη υποδύναμη, πώς πρέπει να οδηγηθεί για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του? Προφανώς δεν πρέπει να χάνεις χρόνο χαζολογώντας, αλλά επειδή έχει αρκετή υποδύναμη, πιστεύω ότι αν βάλουμε την άλλη έκδοση της βενζίνης, θα είναι ακόμα πιο γρήγορο. Πιστεύω ότι οδηγείται κανονικά. Απλώς θέλω να προσέξεις, μην χάνεις χρόνο άσκοπα σε κομμάτια τα οποία δεν θα έπρεπε να το κάνεις. Αλλιώς είναι πολύ ωραίο γρήγορο αυτοκίνητο. Και να συμπληρώσω με τον γκάζι πάντα στο πάτωμα και το αριστερό πόδι στο φρένο. Όταν ξεκινούσε στους αγώνες, το καλύτερο σχολείο τότε ήταν ένα πρωτόγωνο πισωκίνητο, ώστε να εξοικειωθεί κάποιος με το ξεκόλλημα της ουράς και την όλη αίσθηση. Εντελώς θεωρητικά, αν είχες δυνατότητα να ξεκινήσεις από την αρχή, θα προτιμούσες ένα Escort MK2 ή ένα Rally 3? Και με τα δεδομένα της εποχής που όλα αυτοκίνητα τετρακούντα, προτιμώ αυτό. Θα σου έλεγα ότι κάποιος καινούριος οδηγός ίσως να ξεκινήσει και με ένα δικίνητο, αλλά πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα δεν σε εξελίσσει σαν οδηγό για να πας πιο γρήγορα τετρακίνητα. Άρα θα σου έλεγα, επειδή η εποχή είναι τέτοια, ένα τετρακίνητο Rally 3 δίνει τις δυνατότητες σε οποιοδήποτε επίπεδο οδηγός να είσαι, να το ευχαριστείς και να μάθεις. Άλλα 50, ανοιχτή αριστερή διαρχίας, κλείνει στο θάμνο σε κλειστή αριστερή διαρχίας, γυρίζει. Αυτή τώρα είναι μια εντελώς καινούρια γενιά αυτοκινήτων. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά και κάθε αυτοκίνητο έχει την ομορφιά του. Από τη στιγμή που δεν είναι group knee να σέρνεται και να είναι ένα αυτοκίνητο που είναι υπέρβαρο και δύσκολο στην οδήγηση, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αυτής της προδιαγραφής δίνει πολύ μεγάλη χαρά στον οδηγό που το οδηγάει. Τώρα, πόσο κοντά μπορεί να φτάσει στα όρια του, ξέρετε και από τον οδηγό και την εμπειρία που έχεις. Εγώ που οδήγησα και αυτό και το Rally 2 την άλλη φορά, είναι πολύ ωραία αυτοκίνητα. Συμμετοχή έχει πολύ οδηγός γιατί αν δεν συμμετέχεις θα βγεις από τον δρόμο. Απλώς σου δίνει τη δυνατότητα να οδηγάς πιο γρήγορα γιατί έχουν πολύ καλές αναρτήσεις, πολύ καλά φρένα και γενικά δεν έχουν
και να, δηλαδή μπορεί να έχει πολύ γρήγορο αυτοκίνητο την εποχή του Group B και να μην είχε καλό κράτημα όπως ήταν το Audi. Α πούμε, να έχει πολλά άλογα να μπορούσε να κρατήσει το δρόμο. Τώρα όλα είναι πολύ ζυγισμένα και πολύ καλά για τον οδηγό για να βγάζει αυτό που θέλει στο δρόμο. Επομένως, για τα επόμενα χρόνια και για τις νέες γενιές, ίσως τα Rally 3 είναι κατάλληλη κατηγορία. Rally 2 στην αρχή και Rally 3 για όλες τις γενιές και για οποιοδήποτε επίπεδο οδήγηση θες να κάνει, το Rally 3 θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις να βρεις. Ίσια στενά για μέτρη αριστερή κλειστή πολύ πλαγμένη στο χάσμα. Αυτή είναι η πιο προσεκτική από όλες. Και ακριβώς έτσι όπως είστε τώρα, υπάρχει φωτογραφία που τώρα τη δείχνουμε στις οθόνες μας. 1992, ακριβώς με αυτές τις φόρμες, η μοναδική συμμετοχή με το Γιώτα Σέλικα στο Ακρόπολης το 92, ακριβώς έτσι καθισμένη. Και ξεχασμένη. Μας κάνουν πιο ασφαλείς οδηγούς οι αγώνες. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω. Μπορεί. Εμένα σίγουρα πάντως.